Μητσοτάκης έχει επιλέξει να είναι ασαφής. Έχει επιλέξει στα 16 σημεία που κατέβασε ως πρόγραμμα να μην υπάρχει το ασφαλιστικό. Έχει επιλέξει, να σας πω ευθέως, για τα δύο σημεία που ξέρω εγώ, δηλαδή για τις πολιτικές για το παιδί, στο κεφάλαιο που επιγράφει για τις νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς, προσέξτε το εργαζόμενοι, αυτό πετάει αυτομάτως όλους τους, τις άνεργες μητέρες που σήμερα παίρνουν βάουτσερ και παίρνουν δωρεάν βρεφονιπιακό είσοδο σε βρεφονιπιακό σταθμό. Βεβαίως όταν το διαβάσεις ακούγεται πολύ καλό, 2.000 ευρώ σε κάθε νεογέννητο, γιατί όχι. Με το δημογραφικό ναι, σε αυτή την όχι με το δημογραφικό δεν συνδέεται αυτό, ξέρετε. Δεν σώζονται οι γεννήσεις με τις 2.000 ευρώ, αυτό είναι πολύ επιπόλαια ανάγνωση. Είναι κάτι της παρόλα αυτά, ναι, έχετε νέα ζευγάρια στο περιβάλλον σας, θα κυρία Φωτίου. Θα σας πω, γιατί κυρία Τζίμα. Είναι η ηλικία μας τώρα που κάνουμε παιδιά. Είναι πολλοί που το σκέφτονται και δεν έχουν ούτε τα πολύ βασικά για να ξεκινήσουν. Να σας πω ένα πράγμα. Το δημογραφικό δεν λύνεται έτσι. Λύθηκε στη Γαλλία με εξαιρετικές παροχές για τα παιδιά, πάρα πολλές. Αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει επιδόματα. Δίνουμε επιδόματα, λέει, ακριβώς για να τα παίρνουμε από τα μεσαία στρώματα και τα δίνουμε. Άρα συγκεκριμένα εγώ λέω. Δεν έχει οικογένεια να τα δώσει. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ένα-ένα. Τα επιδόματα λοιπόν είναι η παρέμβαση του κράτους στην εισοδηματική της πολιτική. Τα επιδόματα δεν είναι για τους φτωχούς. Αυτό είναι μια άλλη. Τα σχολικά γεύματα σώσαν όμως πολλά παιδιά. Τα κρατήσαν όρθια. Τα σχολικά γεύματα σήμερα δίδονται σε 200.000 παιδιά που δεν είναι φτωχά. Ναι, αλλά είναι σε όλα τα παιδιά. Δόθηκαν για στην τα παιδιά που δεν μπορούσαν δόθηκαν να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα, δηλαδή είχαμε μια χώρα η οποία κατέρεε. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Κύριε Λάμπρου, προς τιμή σας που τα βάλατε, ακούστε με όμως, λιδωρήθηκαν τα σχολικά γεύματα. Και τα 2.000 που θέλει να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν λύνουν το δημογραφικό αναμφίβολα, γιατί πρέπει να δώσει πολλές παροχές για το παιδί. Αλλιώς δεν γίνεται με 180 εκατομμύρια, αν υποτεθεί ότι δώσει 2.000 στα 90.000 παιδιά που γεννιούνται. Εκόντες, λοιπόν, άκοντες. Λέτε ότι κινδυνεύει. Τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολικά γεύματα, οικογενειακά επιδόματα. Το επίδομα για να πάρουμε απευθείας απαντήσεις. Βεβαίως. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε το εξής. Αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μητσοτάκης λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι θα δώσει ένα δις για την ακραία φτώχεια. Σε 800.000 ανθρώπους. Εμείς δώσαμε σε 700.000 ανθρώπους το 17, έτσι, το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ωραία. Πόσοι είναι σήμερα αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ? 450.000 άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Έπεσαν οι φτωχοί. Δηλαδή οι φτωχοί βρήκανε δουλειά. Γιατί θέλει να τους κάνει 800.000. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει δεύτερη κρυφή ατζέντα. Τα σχολικά γεύματα κοστίζουν λιγότερο από ότι το διχίλιαρο. Δεν τα λέει πουθενά. Εμείς λέμε 600.000 παιδιά όλα σε 1 με 2 χρόνια θα τρώνε σχολικά γεύματα. Εκείνος λέει λοιπόν ότι θα δώσει ένα διχίλιαρο και κουβέντα για τα σχολικά γεύματα που έτσι κι αλλιώς τα έχει. Βραντίνη. Θα δώσετε σχολικά γεύματα. Η βασική αιχμή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι κρύβεται πραγματάκια τα οποία εντέχνως δεν λέτε ή λέτε κάτι άλλο το οποίο ακυρώνει κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί. Συγκεκριμένα λοιπόν σας ρωτώ. Δεν υπάρχει κανένα κρυφό πρόγραμμα. Συμφωνούμε. Αυτό που θέλω να σας πω, συγκεκριμένα σχολικά γεύματα για τις μητέρες που αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι τα παιδιά τους το λαμβάνουν στο σχολείο. Βάουτσερ που παίρνουν τα διατηρητήρια. Στο βάουτσερ, όπως ξέρετε, 140.000 ήταν όμως, δίνατε 79.000 βάουτσερ στην εποχή σας, μόνο για τις εργαζόμενες γυναίκες. Και όταν ήρθαμε εμείς και δώσαμε στις άνεργες, αυτός ο αριθμός εκτινάχθηκε στα ίδια. Μια διάκριση στα βάουτσερ είναι μια πάρα πολύ ωραία μέθοδος που θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο εκεί. Είναι πολύ καλή. Γιατί λέτε λοιπόν για εργαζόμενες. Κυρία Φωτίου, αν μπορέσω να... Κοιτάξτε, διαφωνούσα σε πάρα πολλά από αυτά με τα οποία είπατε, αλλά είχα την ευγένεια να μην σας διακόψω ούτε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι το ζήτημα της υπογεννητικότητας που θέσατε πριν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα πράγματι. Τα 2.000 ευρώ είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στις γεννήσεις. Ναι, αλλά κυρία Φωτίου, λέει ότι λέτε αυτό για να κλείσετε το στόμα σε μερικούς που θα τους αφαιρέσετε άλλα από αυτά που έχουν κατακτήσει. Τέλος πάντων, δεν θα αφαιρεθεί τίποτε. Τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, έχει πει δεν υπάρχει κρυφό πρόγραμμα. Εκείνο που θέλω να πω είναι. Όχι, θέλω να είστε πιο συγκεκριμένοι. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Θα δώσουν βάουτσερ σε άνεργες γυναίκες. Ναι, θα δοθούν. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω.
Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την υπογεννητικότητα είναι να δώσεις παραγωγικά κίνητρα, να μειώσεις τους φόρους. Η καλύτερη μέθοδος αντισύλληψης σήμερα είναι η υψηλή φορολογία. Διότι τα ζευγάρια κάνουν ένα προγραμματισμό που είναι μακροχρόνιο προγραμματισμό. Στη γυναίκα που δεν έχει να στείλει το παιδί τη στο παιδικό σταθμό, θα τη βοηθήσει βεβαίως η μείωση τη φορολογία, αλλά έχει και ένα άλλο ζήτημα να αντιμετωπίσει. Έχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο είπαμε το καλύπτουμε. Και το βάουτσερ είναι στη φιλοσοφία μια φιλελεύθερη πολιτική. Δεν το καταλαβαίνετε. Μεταφέρονται χρήματα στον καταναλωτή των υπηρεσιών, σε εκείνον ο οποίο κάνει χρήση των υπηρεσιών απευθεία και αυτό αγοράζει υπηρεσίε. Είναι ό,τι πιο φιλελεύθερο και σωστό υπάρχει. Αλλά σα λέω, η αντιμετώπιση τη υπογεννητικότητα δεν γίνεται ούτε με φετφάδες, ούτε με κρατικές αποφάσεις κτλ. Γίνεται με πραγματικές πολιτικές. Η μείωση της φορολογίας είναι η πιο ουσιαστική πολιτική. Η άρση των εμποδίων στο να επιχειρεί κανείς είναι μια ουσιαστική πολιτική. Μην γελιέστε. Η μάχη της επόμενης μέρας είναι η μάχη της οικονομίας. Εκεί που έχασε κατά κράτος. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό, κυρία Βραντίνη. Πολλοί κόσμοι που αναρωτιέται τα επιδόματα, ας πούμε, να τα παίρνει. Βέβαια θα συνεχίσει να παίρνει. Δεν θα κόψετε τίποτα από όλα αυτά. 3.300 είναι τα τρία επιδόματα. Τέσσερα επιδόματα έχουμε εμείς όλα και όλα. 200 παρέλαβα. Δεν τα κόβουν, λένε. Δεν τα κόβουν. Μην μπείτε στη διαδικασία κι εσείς. Γιατί να ξέρετε ότι... σας κατηγορήσουν ότι φοβίζετε τον κόσμο. Όχι, και ποτέ όχι, η τρομοκρατία δεν κέρδισε εκλογές, να ξέρετε. Ανάπτυξη. Ποτέ η τρομοκρατία δεν κέρδισε εκλογές. Εσείς είχατε μπει σε αυτό το πειρασμό επί ΣΥΡΙΖΑ. Να πείτε ότι ο ήλιος θα πάει μια ανάποδα. Απ' τα λάθη μαθαίνει κανείς. Ανάπτυξη υπήρχε και υπογεννητικότητα υπήρχε. Γιατί δεν έπαιγε, γιατί δεν κάνατε τίποτα στην υπογεννητικότητα. Ενώ υπήρχε ανάπτυξη. Το 4, το 5. Των φόρων, με επαναπατρισμό των ανθρώπων που έφυγαν. Το 2005. Κατά την περίοδο της διοικητικής σας εκπατρίστηκαν πάρα πολλές χιλιάδες νέων ανθρώπων. Δώστε μας λίγο χρόνο. Το 2005 υπήρχε ανάπτυξη. Γιατί δεν έπεσε. Κύριε Καρέλα, τα δύο μεγάλα κόμματα δίνουν. Και δίνουν και επιδόματα και ο άλλος λέει δεν θα τα κόψω και εγώ θα δώσω παραπάνω και εμείς άμα ξανά δεν θα τα κόψω. Προσέξτε όμως η διαφορά είναι ότι δίνεις από εκεί που έχεις. Με την έκπληξη. Από εκεί που έχεις δίνει. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να δώσεις. Είναι πολύ απλό. Η ανάπτυξη θα οδηγήσει σε χρήματα. Μην το πάτε ότι θα σας δώσει άδεια ταμεία ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς δεν θα έχουμε να τα δώσουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί ο κόσμος το ακούει συνέχεια αυτό το τελευταίο. Εμείς δεν βλέπουμε κρυφή ατζέντα, κυρία Τζίμα και κύριε Λάμπρου. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάντα είμαστε επιφυλακτικοί με μια Νέα Δημοκρατία στο οικονομικό της πρόγραμμα και είμαστε επιφυλακτικοί γιατί αντιμετωπίζει τα πράγματα ως ένα συντηρητικό κόμμα, ορθά για εκείνους, ιδεολογικά ορθά. Είμαστε επιφυλακτικοί για το πώς χειρίστηκε το 2004-2009, πολύ πρόσφατα δηλαδή, τα οικονομικά της χώρας. Εννοώ και τις προσλήψεις και τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τον κύριο Γεωργίου και αυτά που είπε ο κύριος Νιούκερ. Θα του στηρίξετε όμως, αν θέλετε. Από ό,τι καταλαβαίνω. Θα του στηρίξετε, θα είσαστε δίπλα. Για να μην πάει. Να σας πω, κύριε Λάμπρου, όχι. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ, ο Κινάλ, μπορεί να κάνει είναι να εγγυηθεί ότι είναι μια δύναμη που οδηγεί ή εγγυάται τη σταθερότητα και την ομαλότητα. Αυτό λέει η κυρία Γεννηματά. Αυτό πάντα έκανε το ΠΑΣΟΚ. Η ομαλότητα να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Να σας πω, είναι ομαλότητα το να το 11 να πάρουμε στην πλάτη μόνοι μας το μνημόνιο όταν η Νέα Δημοκρατία πέρναγε την αντιμνημονιακή περίοδο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πέρναγε επίσης την αντιμνημονιακή περίοδο. Δηλαδή, παίρνουμε στην πλάτη μας, μας κατηγορούν και οι δύο ένα μνημόνιο, έρχονται μετά, συντάσσονται και οι δύο, κάνει η Νέα Δημοκρατία επίσης το δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο το δικό του και αυτό είναι ομαλότητα. Δηλαδή, ομαλότητα είναι να εγγυάσει ανεξαρτήτως κόστους ότι δεν θα αφήσεις να πάει η Ελλάδα σε περιπέτειες. Αυτό είναι ομαλότητα. Τώρα, το να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι συνεργασία το να εγγυηθεί στην ομαλότητα, να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών, και να δούμε τον σχετισμό και εκεί Φωτίου, θα δούμε και τι θα κάνουμε. Αυτό που είπε, Σπύρο, για τα άδεια ταμεία, λέγεται ήδη από κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερπλεώνασμα τέλος πάντων έχει καταναλωθεί ή έχει διαμοιραστεί σε κάποιες πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί. Το λέει η έκθεση των θεσμών, δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου ότι θα τους δέσετε τα χέρια. Όχι, διότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Από την ανάπτυξη θα προκύψει το πραγματικό πλεόνασμα. Κυρία Φωτίου, πριν πάμε δύο συγκεκριμένα κουβέντες. Να σας ρωτήσω. Ναι. Εσείς έχετε πει ότι δεν κάνετε ζημιά στη μεσαία τάξη και ότι ανορθώσατε τη μεσαία τάξη. Αφού την ανορθώσετε τη μεσαία τάξη, η οποία σας ακούει. Αυτό η μεσαία τάξη. Ακριβώς. Γιατί δεν σας ψήφισε λοιπόν τότε και γιατί η μεσαία τάξη σας ψήφισε τώρα. Θα πω και για τη μεσαία τάξη, αν έχω λίγο. Θα πω δύο κουβέντες. Πρώτα-πρώτα όμως να πούμε τη μαγική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει. Με φοροελαφρύνσεις, θα κάνω δηλαδή, θα κόψω φόρους, θα έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Αυτό λέει. Αυτό το επιχείρημα ήδη κατερρύφθη, διότι ο ίδιος ο αρχηγός της, εκεί που υπόσχετο
φοροελαφρύνσεις, σταμάτησε να τις υπόσχεται. Τι λέει λοιπόν? Λέει, πρώτα θα πάω να διαπραγματευτώ, να αποκτήσω... Θα κάνω μεταρρυθμίσεις πρώτα. Εγώ όταν ακούω μεταρρυθμίσεις από τη δεξιά, τρέμω. Γενικά οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις από τη δεξιά έκαναν τον κόσμο, ας πούμε, πάρα πολύ φτωχό. Εδώ πάμε να διαγράψουμε το τι έγινε μέχρι το 2015 και να πούμε ότι η τώρα ιστορία άρχισε το 2015 και ήθελα. Πείτε στη μεσαία τάξη τώρα, τι λέω, θα κάνετε λοιπόν, για να γυρίσει, για να αλλάξει, για γιατί για να σας ψηφίσει τώρα η μεσαία τάξη. Για μισό λεπτό. Υπόσχονταν λοιπόν μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις. Ναι. Αυτές τις ξεχάσαμε ξαφνικά. Είπαμε ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας θα δούμε. Και ανάλογα με το τι θα γίνει με τα πλεονάσματα, ναι, και τα υπερπλεονάσματα. Ένα το κρατούμενο. Δεν ισχύει. Παραμένουν οι φορολογίες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε βάθος τετραετίας τα ανοίξατε. Διαβάστε τον αρχηγό σας. Ενώ λέγατε ότι θα τα κάνετε τα 19. Λοιπόν, 20, δεύτερο, 24 και στο 20. Για τα φυσικά πρόσωπα, για τον κάθε Έλληνα πολίτη, ναι, φοροελάφρυνση δεν υπάρχει. Διότι δεν πιστεύω να νομίζετε ότι είναι φοροελάφρυνση. Όχι, φοροελάφρυνση εννοώ. Αφήστε τον ένφια. Είναι ο ένφια. Όχι, ο ένφια, κυρία Τζίμα, με συγχωρείτε. Τον ένφια ήδη εμείς τον έχουμε μειώσει. Καλά, είχατε πει ότι θα τον βγάλετε, θα τον και αυτή τη τελείως στιγμή, μισό λεπτό, συγκρίνουμε δύο προγράμματα. Τώρα, το 2019. Ναι. Και λέω λοιπόν ότι εμείς ήδη μες στο πρόγραμμά μας τον ένφια θα τον έχουμε το 20 στο 35%, ενώ οι τούτοι θα το ξεκινήσουν το 19. Το 20, με συγχωρείτε, το 19 δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορούν κιόλας. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε πώς μειώσατε τον ένφια. Βεβαίως, γιατί ήδη ψηφίσαμε, εσείς δεν τα έχετε πάρει. Ψηφίσατε τη μείωση του ένφια, αλλάξατε τις αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές. Πότε έγινε αυτό? Ακούστε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα σε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αξίζει. Αφού λένε λοιπόν ότι τη μαγική εικόνα, ότι μόλις θα πέσουν οι φόροι, τότε αμέσως έρχεται η ανάπτυξη, ναι, τους υπενθυμίζω τι έγινε στη Βουλγαρία το 2007. Ρίξαν τους φόρους από το 30 στο 10%. Όχι, και τους μισθούς. Γιατί η ανάπτυξη, κυρία Τζίμα, έρχεται αν οι μισθοί ανεβαίνουν και ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει. Δεν έρχονται επενδύσεις, που σας πει η Νέα Δημοκρατία. Επενδύσεις, δεν έρχονται λοιπόν. Επενδύσεις δεν έρχονται από τον ουρανό, πάρτα όλα επενδυτή, όπως κάνανε μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε διπλασιάσει τις επενδύσεις που παραλάβαμε. Έχετε πάρα πολλά, ναι, θέματα στα οποία πρέπει, ναι, να απαντήσουμε, ναι, τους Αβραντίνους. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε πει ότι έχουν κύριος κάνει μια μετάθεση στόχου σε σχέση με τις, ναι, φοροελαφρύνσεις. Δεν ισχύει. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βοήθησαν πάρα πολύ τη μεσαία τάξη, αλλά τη μεσαία τάξη των γειτονικών μας χωρών. Όχι την ελληνική. Την ελληνική την κατακριούργησαν από φόρους. Λοιπόν, θα μειωθούν οι φόροι. Ο εταιρικός φόρος από το 28% την πρώτη χρονιά, το 2020, θα είναι στο 24% και τη δεύτερη χρονιά θα είναι στο 20%. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 22% θα είναι στο 20% και υπάρχει και κλιμάκιο 9%. Έτσι, μέχρι 10.000 ευρώ. Συνεπώς μειώνεται δραστικά η φορολογία. Μέχρι 9.000 είναι αφορολόγητο. Μέχρι 10.000 σας είπα. Αυτό το κλιμάκιο 9.000 ευρώ. 30 ευρώ. Δεν υπόσχομαι. Κυρία Φωτίου, αφήστε τον να ολοκληρώσει, γιατί πρέπει να όταν βάζει ένα κλιμάκιο χαμηλότερο, αυτόματα μειώνεται ο φόρο. Αυτό είναι το βουαβάβατ των οικονομικών. Δεν χρειάζεται από παραπάνω. Λοιπόν, η ανάπτυξη θα προκύψει όχι μόνο από μείωση των φόρων, αλλά θα προκύψει από μείωση των φόρων, από μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, από ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Αν διαβάσετε όλε τι εκθέσει των διεθνών οργανισμών, τι λένε. Είναι λίγο αυτό βέβαια. Αν θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Όχι αν θα γίνει. Γιατί τα ακούσαμε και από άλλου και δεν γίνει. Εδώ αυτό το οποίο θα συμβεί στις επόμενες εκλογές και φαίνεται από τις ευρωεκλογές είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπλε κύμα. Σε αυτό το μπλε κύμα συντάσσονται και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το μπλε κύμα να το κάνουν ένα μπλε τσουνάμι για να είναι βέβαιοι ότι θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας από την εξουσία. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει ξαφνικά συντηρητικοί, έχουν γίνει δεξιοί. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακόμα θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή συνεχίζουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που έχουν υποστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στην τσέπη τους και καταλαβαίνουν στην καθημερινότητά τους και στις πόλεις τους τι έχει γίνει σε αυτά τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης. Θα συνεχίσουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ διότι δεν θέλουν να παραδεχτούν τόσο γρήγορα ότι εξαπατήθηκαν
τόσο πολύ. Εμείς αυτό το 7,7 που πήραμε στις ευρωεκλογές και το οποίο πιστεύω ότι θα το κρατήσουμε και θα το ανεβάσουμε τώρα. Ναι. Τι είναι? Είναι αυτή η μεσαία τάξη που είπατε πριν, κυρία Λαμπρού, την οποία πάντα διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε, στήριξε, υποστήριξε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ να την έχει διαλύσει και να την έχει φτωχοποιήσει, γιατί και τη διέλυσε, μας είπε αυτή τη μεσαία τάξη νοικοκυρέους, συσσαγωγικά, ναι, ηρωνικά την κοροϊδεψε, ταξικά τη φορολόγησε για να πάρει και να, φτωχοποιώντας μερίδες της μεσαίας τάξης, να τις ελέγξει δίνοντάς τους πελατειακά τα επιδόματα τα οποία έπαιρνε από τη μεσαία τάξη, η οποία όμως, ξέρετε, να πληρώνουν, όχι, να πληρώνουν αυτοί που έχουν προς όφελος κάποιων οι οποίοι δεν έχουν. Το θέμα είναι ότι αυτοί που πληρώνουν να έχουν και κάποια ανταπόδοση. Μάλιστα. Οπότε εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι, λέμε ότι συνολικά και με το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές που θα υποστηρίξουμε ή αυτές που δεν θα υποστηρίξουμε στην επόμενη Βουλή, όλες αυτές θα είναι κάτω από μια μεγάλη κεντρική λογική. Το ΠΑΣΟΚ θα υπηρετήσει τα συμφέροντα της μεγάλης ελληνικής μεσαίας τάξης, αυτών που ανήκουν αυτό το 7,7% του ΠΑΣΟΚ. Δεν ανήκουν στους όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτό το 7,7% του ΠΑΣΟΚ που την άλλη σήμερα δεν ανήκουν στους όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι ιδεολόγοι και πιστή σε αυτόν τον χώρο. Ακούστε εδώ. Και θα είναι η δεξαμενή για να ξαναγυρίσουν και από δεξιά και από το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι άνθρωποι. Τα εισοδήματα των μεσαίων στρωμάτων με βάση την Ελστάτ. Γι' αυτό θα σας την αφήσω τώρα, κύριε Λάμπρου, να τα δείχνετε. Για τετραμελή οικογένεια ήταν 24-34.000. Το 2010. Πόσο ήταν το 2015 όταν εμείς αναλάβαμε? 15.000 έως 21.200. Το βλέπετε? Ναι. Ποιος κατέστρεψε τα μεσαία στρώματα? Πόσο είναι σήμερα, βέβαια. Σήμερα είναι με βάση... Θα το κρίνουν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου, λοιπόν. Φωτή. Να είστε καλά. 3.500. Εδώ είναι οι πολίτες, θα ψηφίσουν. Όπως λέει η αναυτεμπορική. Όπως λέει η αυτεμπορική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είναι οι πολίτες και θα σας δείξουμε τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλα τα ψηφοδέλτια νέους ανθρώπους. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Σταύρο το Μανεμασιώτη. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Σουζάννα Κλιμεντίδη, δικηγόρος. Κοντά μας για το μεγάλο θέμα, παιδιά. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει...